Προσπάθεια από τον Μίγα. Ο Μίγας διαμαρτύρεται για πέναλτι. Για μαρκάρισμα από πίσω. Ζητούν VAR για να δούμε ξανά την προσπάθεια του Μίγα, ο οποίος εδώ στην μονομαχία του με τον Μπάμπα Ράχμαν τσεκαρίστηκε από το VAR και το μάτς συνεχίζεται κανονικά. Μπάμπα Ράχμαν για τον Μεϊτέ, πάρα πολύ ωραία τρίπλα για να αποφύγει αντίπαλο τον Σκέλι. Ο Μεϊτέ πέρασε για τον Μπράντον Τόμας, αυτός ακουμπάει την μπάλα στο Μούργ. Ο Μούργ αναζητεί τον Ντεσπόντοφ, αυτός εκτελεί από διαγώνια θέση για να κάνει επέμβαση ο Κώστιτς. Στην πρώτη πολύ καλά δομημένη επίθεση του ΠΑΟΚ. Πέρασε η μπροστινή παλιά, γίνεται και το σουτ και η μπάλα πάει στα δίχτυα. Ο Ντεσπόντοφ είναι αυτός που εκμεταλλεύεται την αδράνεια στην άμυνα του Βόλου. Παίρνει την μπάλα από πολύ καλό σημείο, καλύτερο από αυτό που απείλησε πριν από δύο λεπτά. Εκτελεί, σκοράρει και ανοίγει το σκορ για τον ΠΑΟΚ. Ο μόνιμος σκόρερ του το τελευταίο διάστημα. Ξανά η φάση την βλέπουμε αργά-αργά για να δούμε αν υπάρχει επαφή του Ντεσπόντοφ με το χέρι από το οποίο αποκτά πλεονέκτημα. Όχι, αποφάνθηκε κύριος Ζαμπαλάς. Το γκολ μετράει κανονικά. Η φάση του γκολ είναι αυτή. Για να δούμε ότι ο Ντεσπόντοφ καλύπτονταν την ώρα που έγινε η μεταβίβαση. Ζώνε φυσικά η άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Γκλάβτσιτς εκτελεί. Η μπάλα περνάει στο πίσω δοκάρι. Κεφαλιά και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Ο Μίγας είναι αυτός που πανηγυρίζει για τον γκολ που πετυχαίνει στο πίσω δοκάρι. Και ο διαιτητής πάει να τη δει. On field review λοιπόν. Και αν υπάρχει κράτημα στον Κετζιόρα από τον Ράσιτς. Και αν υπάρχει συμμετοχή του Ράσιτς στην φάση. Offside. Έχει ακυρωθεί για παθητικό offside. Ο Ούρος Ράσιτς, συγγνώμη, θεωρήθηκε ότι κάνει συμμετοχή στην φάση, ότι παρεμποδίζει τον Κετζιόρα να παίξει για την μπάλα. Μπράντον Τόμας εκτελεί μπάλα στο δοκάρι. Σπουδαία εκτέλεση από τον Μπράντον Τόμας. Το γύρισμα ξανά για τον Ντεσπόντοφ από τον Τάισον, έγινε το λάθος. Η μπάλα στρώθηκε στο Μούργ και ο Μούργ σκοράρει. 8ο φετινό γκολ για τον Τόμας Μούργ. Άλλο ένα πολύ φθηνό λάθος της άμυνας του Βόλου στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και ο Τόμας Μούργ αξιοποιεί το δώρο, εκτελεί μέσα από την μεγάλη περιοχή, στέλνει την μπάλα ψηλά στην εστία του Κώστιτς. Στην παλιά για τον Μπράντον Τόμας. Κατέβασε ο Μπράντον Τόμας και πέρασε πολύ ωραία για τον Μεϊτέ. Πάρα πολύ χώρο ο Μεϊτέ και πολλά στηρίγματα. Ο Μεϊτέ εκτελεί πάνω από τον Ζώτο Δοκάρι. Φοβερή βολίδα από τον Μεϊτέ. Ψάστρε που έπαιξε εν τέλει στη συνέχεια. Και αυτός καταπληκτικά κάθετα και πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 3-0 για τον ΠΑΟΚ. Ο Κώστιτς λέει όχι στο τέτα-τέτ. Εδώ είναι ο Σδόεφ που χάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 3-0. Μπαλαβγαίνει έξω το πλασέ, 3-0. Καταπληκτικό τελείωμα από τον Ντεσπόντοφ. Δεύτερο γκολ του Ντεσπόντοφ στο μάτς. Με ένα αριστουργηματικό τελείωμα έξω από την μεγάλη περιοχή. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο Κώστιτς. Ο ΠΑΟΚ φτάνει στο 3-0. Ο Ντεσπόντοφ φτάνει στο δεύτερο γκολ στο μάτς. Σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή, ο Μεϊτέ δεν μπορεί να διώξει. Γυρίζει και εκτελεί ο Ντέλετιτς, αλλά αστοχεί. Ο Ασενούν πέρασε για τον Γκλάβτσιτς, αυτός γυρίζει, μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα πάει στα δίχτυα από τον Ντέλετιτς στο 58. Ο Βόλος βρίσκει το πρώτο γκολ της ιστορίας του σε αυτό εδώ το κήπεδο κόντρα στον ΠΑΟΚ σε αγώνα πρωταθλήματος με τον πιο αξιόπιστο σκόρερ του την τελευταία διετία, τον Ντέλετιτς. Ξανά η τρίπλα του Γκλάβτσιτς και εδώ η γραμμή που δείχνει ότι είναι πίσω από την μπάλα. Ο Μπαριέντος για τον Κίτσο. Ξανά ο Μπαριέντος ετοιμάζει μια σέντρα, την κάνει χαμηλά, προσπαθεί να προστατεύσει την μπάλα και να εκτελέσει. Πέφτει στο χόρτο και ζητάει προφανώς πέναλτι.
Ο Μωραϊτής, ο center for του Βόλου. Το τσεκ ολοκληρώθηκε και συνεχίζουμε κανονικά. Έρχεται και κλέβει ο Μπαμπαράχμαν, δεν ολοκληρώνει το κλέψιμο. Η μπάλα πάντως μένει μες στη μεγάλη περιοχή για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Μπαμπαράχμαν προσπαθεί να βρει τρόπο για να σουτάρει, δεν τα κατάφερε. Τελικά το σουτ γίνεται, η μπάλα κοντράρει και καταλήγει στα δίχτυα. 1-4. Ο Τάισον αγκαλιάζει τον Ζίβκοβιτς. Δεν ξέρω αν η μπάλα έχει ακουμπήσει και στον Ζίβκοβιτς. Όχι, δεν ακουμπάει μπάλα στον Ζίβκοβιτς. Σε κορμί παίκτη του Βόλου ακουμπάει και αλλάζει λίγο πορεία. Το αγκάλιασμα από τον Τάισον για τον Ζίβκοβιτς είναι για την ασίστ. Τελετίτς. Έχασε την μπάλα και την πήρε ο Τάισον και έχει βγει πρώτος ο Μάρκος Αντώνιο. Μάρκος Αντώνιο περιμένει την πάσα. Τελικά το γκολ θα έρθει. Το 1-5 από τον Τζίμα. Καταπληκτική αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ. Φοβερή κούρσα από τον νεαρό τον Τζίμα. Όλα έδειχναν ότι η επιλογή θα ήταν ο Μάρκος Αντώνιο, ο οποίος είχε βγει πρώτος στην επίθεση. Αλλά ο Τζίμας έρθε ως τρέιλερ, πήρε την μπάλα και με ένα καταπληκτικό πλασέ γράφει το 1-5.